Γεια σας. Απόψε θα ήθελα να πω δύο λόγια για την δημόσια ελληνική ραδιοτηλεόραση. Πριν να ξεκινήσω, θα ήθελα να ακούσουμε το σήμα της ΕΡΑ 5, το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί αρκετές φορές που ταξίδευα, υπήρξα ναυτικός, ο μόνος σύνδεσμος που μαθαίναμε τα νέα από την Ελλάδα ήταν η ελληνική ραδιοφωνία. Η δημόσια ραδιοφωνία. Αυτό ήταν το σήμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι το σήμα. Ελπίζω να είναι ακόμη, παρόλο που εγώ δεν ταξιδεύω, της ελληνικής ραδιοφωνίας 5, που ενημέρωνε τους ναυτικούς μας και τους απόδημους Έλληνες σε όλη την Ιφίλιο. Είναι σίγουρα απαραίτητη η δημόσια ραδιοτηλεόραση σε ένα σοβαρό και σύγχρονο κράτος. Παρακολουθούμε πολλά ευρωπαϊκά κράτη που την έχουν αναπτύξει, όπως την Ιταλία, η ΡΑΙ, η οποία δεν έχει 3-4 κανάλια, και γιατί να έχει τόσα κανάλια η ΕΡΤ και να μην έχουν οι άλλοι. Η ΕΡΤ πρέπει να έχει τα κανάλια. Τώρα, αν κάποιος ιδιώτης θέλει να ανοίξει ένα μπουκέτο, έχει αυτό το δικαίωμα, ακόμα το κάνει και υπήγειο, όπως είναι ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία. Αλλά η ΕΡΤ πρέπει, γιατί είναι δημόσια και γιατί την πληρώνουμε, και δεν έχει τηλεθέαση και δεν κάνει και δεν φτιάχνει. Όλα έχουν μια αρχή, ένα τέλος και μια μέση. Αν, ας πούμε, υπάρχει ένα κανάλι που θα έβαζε από το πρωί μέχρι το βράδυ πορνό και θα είχε τηλεθέαση, ήταν σωστό. Ή αν θα έβαζε συνέχεια reality show. Έτσι, αν ο Έλληνας δεν ξέρει να εκτιμάει την ποιότητα, δεν φταίει κανείς αυτό. Λοιπόν, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση με αποκτήσει κανάλια δημοσιογραφικά, παιδικά προγράμματα, κινηματογραφικά, να κάνει δικές της παραγωγές, αθλητικά κανάλια, εκπαιδευτικά κανάλια, ντοκιμεντερίστικα κανάλια, τουλάχιστον να έχει 15 με 16 κανάλια. Εδώ βλέπουμε ακόμα και το TRT μας έχει ξεπεράσει. Το TRT Κουτσούκ.
TRT News, TRT Sport, TRT δεν είναι, η τουρκική ραδιοφωνική, ραδιοφωνία, τηλεόραση. Γιατί εμείς να είμαστε πίσω από όλους, γιατί εμείς να τα ξεπουλάμε όλες τους ιδιώτες. Δεν πρέπει να είναι layered, ανταγωνιστική. Δεν πρέπει να βάζει διαφημίσια. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλο στον κόσμο. Ας σοβαρέψουμε. Και είμαι σχετικά ευχαριστημένος που τους πήρε κάποιους ποδοσφαιρικούς αγώνες της πρώτης εθνικής, αν και σχετικά είναι πολύ. Αλλά υπάρχει και άλλος λόγος, έτσι κι αλλιώς απειλούνται να μην ξεκινήσει καν το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε παρενέβη η ΕΡΤ. Και γενικά η ΕΡΤ δεν είναι κανένα κερδοσκοπικό ίδρυμα. Το θέμα είναι βέβαια να μην χρεοκοπήσει και το θέμα να αναπτυχθεί. Έχει ένα τεράστιο αρχείο. Είτε το προβάλλει, είτε φτιάχνει δύο κανάλια να προβάλλει το αρχείο της. Να παίζουν μόνο παλιές σειρές. Βέβαια αρχείο έχουν και κάποια άλλα κανάλια, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν και αυτό. Και αυτοί, αυτό. Τελικά είμαστε ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει θεματική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Ακόμα και στην Αλβανία να πας, υπάρχουν ειδησιογραφικά κανάλια. Στην Ελλάδα πρέπει να βάλει ειδήσεις, θα διακόψει το πρόγραμμα ένα κανάλι να βάλει τις ειδήσεις. Έχουμε, αυτό είναι πρωτόγωνο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Έχω ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Τέτοιο πρωτογωνισμό δεν έχω ξαναδεί. Εδώ καθόμαστε να δούμε Champions League στο Μέγα και διάκοπτε τον αγώνα και έβαζε ειδήσεις. Ελπίζω κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που προσπαθούν να βγάλουν και από την Μίγα Ξύγκη να επενδύσουν χρήματα στην τηλεόραση και να κάνουν σοβαρές παραγωγές. Όχι reality show. Στη Γερμανία δεν μπορεί να πάρει άδεια ή σου κλείνει τηλεοπτικό σταθμό αν δεν δημιουργήσει ένα φεστιβάλ πολιτιστικό κάθε 6 μήνες. Εδώ τι πολιτισμό παράγει, ας πούμε, ο Αντένα ή το Σταρ. Κουτσομπολιό και reality show. Αμερικάνικες ταινίες. Αυτά. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι πρωτοπόρος. Ευχαριστώ.